και οι υπόλοιποι σύμβουλοι 4 λεπτών. Θα παρακαλέσω, επειδή η σημερινή συνεδρία είναι σοβαρή, που αφορά τον προϋπολογισμό, για δύο πράγματα. Πρώτον, για να μπορέσουν να μιλήσουν και οι περιφερειακοί σύμβουλοι, γιατί είναι μόνιμο παράπονο, δεν προλαβαίνουν να μιλήσουν, θα παρακαλέσω να τηρηθεί αυστηρά ο χρόνος των 8 λεπτών των αγορητών και όλων των συμβούλων των 4 λεπτών. Ένα αυτό. Και δεύτερον, θα παρακαλέσω να μην γίνονται πηγαδάκια και να ακούγονται οι ομιλητές, γιατί είναι το θέμα. Εάν κάποιος θέλει να, θέλει να συζητήσει, θα παρακαλέσω να περνάει έξω. Μέχρι τώρα δεν είχα ποτέ κάνει παρατήρηση ονομαστικά σε κάποιον, αλλά επειδή παραπονούνται πάρα πολύ ότι όταν μιλάνε δεν ακούγονται, δεν θα ήθελα σε καμιά περίπτωση να πω ονομαστικά για τα πρακτικά ότι κάποιος κάνει φασαρία. Γι' αυτό θα παρακαλέσω, όταν κάποιος θέλει να συζητήσει, να περνάει έξω. Λοιπόν, μπαίνουμε στα θέματα της σημερινής σας διάταξης. Πρώτο θέμα, έγκριση προγράμματος εκτελεστέων έργων Περιφέρειας Αττικής έτους 2014. Και δεύτερο θέμα, έγκριση προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού του 2014 και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης 2014 Περιφέρειας Αττικής. Οι εισηγητές θα. Και στα δύο θέματα θα είναι ο κύριος Περιφερειάρχης, κυρία Βασιλάκου, και ο κύριος Αθανασιάδης. Θα ξεκινήσει η κυρία Βασιλάκου. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι σύμβουλοι. Εισηγούμε σήμερα το σχέδιο προπολογισμού της αιρετής Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2014, έτσι όπως εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή με την αριθμό 1813/2013 απόφασή της, και καταρτίστηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα της με αριθμό 3844/31/2013 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και τις διατάξεις του άρθρου 78 του νόμου 4172 του 13. Οι αρχές της καθολικότητας, ενότητας, σαφήνειας και ειδικότητας των πτυστώσεων του προπολογισμού τηρούνται επακριβώς, καθώς και οι αρχές της ειλικρίνειας και της ακρίβειας των οικονομικών δεδομένων. Οι στόχοι κατάρτισης του προπολογισμού είναι η διαχείριση αυτοτέλειας των 8 περιφερειακών ενωτήτων με χωριστό προϋπολογισμό, ο οποίος εντάσσεται στο τέχος του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής. Η συγκράτηση λειτουργικών δαπανών σε επίπεδα του 2013 με ταυτόχρονη προσπάθεια μείωσής τους κατά την εκτέλεσή τους. Εξασφάλιση των πιστώσεων για τη χρηματοδότηση όλων των έργων που εγκρίθηκαν κατά την συζήτηση του προϋπολογισμού του 2013 στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στον προϋπολογισμό αποτυπώνεται η βούληση της διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής για την απόκτηση ιδιόκτητων κτηρίων με δαπάνη ύψους 26 εκατομμύρια ευρώ. Τεχνική κατάρτιση του προϋπολογισμού. Ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής έχει λοιπόν, έχει αναπτύξει τρεις αναπτύσσεται σε ειδικούς φορείς, όπως αποτυπώνονται με τις περιφερειακές ενότητες. Περιφερειακή ενότητα του κέντρου με το 01, ειδικός φορέας του βόρειου τομέα με το 02, ειδικός φορέας περιφερειακής ενότητας δυτικού τομέα Αθηνών με το 03, ειδικός φορέας της περιφερειακής ενότητας του νότιου τομέα με το 04, ειδικός φορέας της περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής με το 05, ειδικός φορέας της Δυτικής Αττικής με το 06, ειδικός φορέας της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιός με το 07 και ειδικός φορέας της Περιφέρειας Νήσων με το 08.
και σε τρεις υποφορίες που περιλαμβάνουν. Το 071 επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από διάφορα υπουργεία, το 072 δαπάνες χρηματοδοτούμενες από περιφερειακό προπολογισμό και το 073 επενδύσεις του ΠΟΔΕ που πληρώνονται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Απεικόνιση των εσόδων. Όπως βλέπετε στον πίνακα, το ταμιακό υπόλοιπο του 2013 στο τέλος του Δεκεμβρίου του 2013 θα είναι κατά την εκτίμηση της υπηρεσίας μας 278,25 εκατομμύρια. Οι επιχορηγήσεις από ίδια έσοδα από όλες τις πηγές είναι 306,83 εκατομμύρια και οι συνολικοί πόροι της περιφέρειας, αν προσθεθούν, είναι 585,08 εκατομμύρια ευρώ. Τα γενικά έσοδα είναι όπως τα βλέπετε στους πίνακες και είναι κάπ λειτουργικών δαπανών 17.871.933,57, κάπ λειτουργικών δαπανών, τέλη και δικαιώματα, μεταβιβάσεις οχημάτων, έκδοση αδειών, εκμισθώσεις, πρόστιμα, τόκοι και διάφορες αποδόσεις από λοιπά έσοδα. Αποτυπώνεται στον πίνακα και βλέπετε μία μείωση από το 12 στο 2014, δηλαδή το 12 είχαμε 20,22 εκατομμύρια και το 14 17,87 εκατομμύρια. Αυτή είναι η εξέλιξη των ΚΑΠ από το 12 στο 14. Εμφανίζει και εδώ μία πτωτική τάση. Τέλη μεταβίβασης οχημάτων. Έχουμε το 12 27,12 εκατομμύρια και έχουμε το 14 21,78 και εδώ εμφανίζεται μία μείωση αρκετά σημαντική. Τα ειδικά έσοδα. Ειδικά έσοδα επιχορηγήσεις είναι οι μεταβιβαζόμενες δαπάνες που έρχονται στον προπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής και είναι ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών, ΚΑΠ για διατροφικό επίδομα, ΚΑΠ για δακοκτονία, ΚΑΠ για μισθοδοσία αιρετών υπαλλήλων, επιχορηγήσεις για τη λειτουργία προνοιακών ιδρυμάτων, επιχορηγήσεις για αποζημιώσεις, έκτακτες επιχορηγήσεις για ξυπάθινες οφειλές. Έσοδα Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Τα έσοδα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, όπως φαίνεται στην διαφάνεια, είναι 186.423.391,51 εκατομμύρια ευρώ και από αποχορηγήσεις διάφορων υπουργείων για επενδύσεις 6.932.127,57. Σύνολο από έσοδα Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 193.355.519,08 ευρώ. Απεικόνιση των εσόδων, δαπάνες. Έχουμε το σύνολο των εσόδων της περιφέρειας, των εξόδων της περιφέρειας Αττικής για το έτος 2014 προγραμματίζεται σε 581,6 εκατομμύρια. Και έχει αναλυτικά λειτουργικά έξοδα εξοπλισμός, μεταβιβαστικές πληρωμές, έξοδα μητροπολιτικής λειτουργίας, επενδύσεις. Έτσι αποκοινωνίζεται σε αυτόν τον πίνακα. Εδώ είναι μια άλλη απεικόνιση των εξόδων. Είναι λειτουργικά έξοδα εξοπλισμός, μεταβιβαστικές πληρωμές, μητροπολιτικές πληρωμές από τη λειτουργία των μητροπολιτικών επιλογών και επενδύσεις. Εδώ φαίνεται
Το σύνολο των πόρων είναι 585,08 εκατομμύρια και έχουμε το σύνολο των δαπανών 581,6 και έχει και 3,48 το αποθηματικό και έχουμε ισολογισμένο προπληρωμό 585,08 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ έχουμε ανάλυση των εξόδων όπως δίνεται στον πίνακα. Τα έχετε ήδη στα χέρια σας όλα αυτά. Να μην αναφέρομαι στις πληρωμές τι θα γίνει. Και εδώ είναι ένας περιορισμός των εταιρικών δαπανών που είναι εμφανής. Το 12, να ξέρετε ότι είναι απολογιστικά στοιχεία του 2012, είχαμε 53,99, ενώ το 2014 είναι προαπολογιστικά, δηλαδή 46,41. Φαίνεται μια αρκετά σημαντική μείωση όλων των λειτουργικών δαπανών της περιφέρειας, όπως ακριβώς η νόμη και η υπουργική απόφαση μας το δίδουν. Είναι οι μετεβαστικές πληρωμές, τι πληρώνουμε δηλαδή, για τα επιδόματα των ευρωπαθών, για τις δαπάνες των μεταφορών μαθητών, τα ιδρύματα πρόνοιας και μια σειρά άλλες μεταβιβαστικές δαπάνες που η περιφέρεια παίζει τον ρόλο του. Ο επόμενος πίνακας είναι η ανάλυση του κόστου των εξοπλισμών, δηλαδή η περιφέρεια Αττικής τι θα αγοράσει. Από τη γραφική ύλη, υγειονομικό υλικό, συντήρηση, καύσιμα και όλες οι δαπάνες που απαιτούνται για την λειτουργία των όλων των τμήματων της περιφέρειας. Και εδώ ο επόμενος πίνακας εμφανίζει τις δαπάνες της μητροπολιτικής λειτουργίας. Εδώ δεν συμπεριλαμβάνονται και 3.200.000 οι οποίες είναι από το πρόγραμμα κοινωνικής εργασίας. Δηλαδή στα 8.209.983 ευρώ θα προσθέσετε άλλα 3.200.000 που είναι για την κοινωνική εργασία. Και βέβαια εδώ εμφανίζεται η επόμενη διαφάνεια, οι δαπάνες για τις επενδύσεις από διαθέσιμα της περιφέρειας 203.285.770 εκατομμύρια ευρώ, έργα χρηματοδοτούμενα από υπουργεία 12.818.017, αγορές ακινήτων 26.045.020 και έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 186.423.332. Σύνολο 438.572.199 εκατομμύρια ευρώ για δαπάνες επενδύσεων. Λοιπόν, τελειώνοντας, και μετά τα όσα είδατε με τις διαφάνειες, σας καλώ να υπερψηφίσετε τον προβλησμό της περιφέρειας τυχής οικονομικού έτους 2014, γιατί είναι αντικειμενικός, ίσως κολλησμένος, τα οικονομικά δεδομένα τηρούνται επακριβώς, καθώς και οι αρχές της ειλικρίνειας και ακρίβειας των δεδομένων. Κυρίες και κύριοι σύμβουλοι, ο προβλησμός που έχετε στα χέρια σας περιλαμβάνει την έκθεση της υπηρεσίας δημοσιοποιητικού ελέγχου της ΣΥΔΕ, τη γνώμη του παρατηρητήριου ότι λήφθη υπόψη στην κατάρτιση η οικία και ο νόμος, το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων, το πρόγραμμα προμηθειών, την εισηγητική έκθεση, τον πίνακα ΚΑΕ δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων, το τεύχος εσόδων και εξόδων για όλη την περιφέρεια και αντίστοιχο τεύχος για όλες τις περιφερειακές ενότητες, εκτός από εκείνες της πρώην Νομαρχίας Αθηνών που έχουν αναλυτική κατάσταση εξόδων, γιατί κάθε μία χωριστά ενώτα έσοδα παρακολουθούνται κεντρικά. Περιλαμβάνει τις δράσεις και τις λειτουργικές δαπάνες που αφορούν τις μητροπολιτικές λειτουργίες της περιφέρειας Αττικής. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Γενικούς Διευθυντές, τον κύριο Γιώργο Τασόπουλο, την κυρία Μέρη Λαμπρογιώργου, τον κύριο Θόδωρο Καρδοματέα, τους Διευθυντές των Οικονομικών όλων των περιφερειακών ενωτήτων,
κυρίως Κάβαλο, Δερμετζάκη, Μαγδί, Χολιλή, Μπεκούλη, Μπακάλι, Μπουραντά και Δημοπούλου, καθώς και την κυρία Κατερίνα Γεωργίου, προϊσταμένου Τμήματος Προπολισμού και Απολογισμού, την κυρία Δελεγιώργη, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, όλους τους υπαλλήλους που συνέλαβαν στη σύνταξη του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και τους γραμματείς του γραφείου μου και των Γενικών Διευθυντών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και είμαι στη διάθεση σας να ακούσω την κριτική σας και τα σχόλιά σας ή να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, το λόγο έχει ο κύριος Αθανασιάδης. Στα πλαίσια υλοποίησης του προϋπολογισμού, καταθέτουμε σήμερα το πρόγραμμα των εκτελεστέων έργων της Περιφέρειας Αττικής, που αφορά το σύνολο των έργων το σύνολο του προγράμματος των εκτελεστέων έργων, τα οποία είναι ενταγμένα και στον προϋπολογισμό, όλη μας τη δράση, και όταν λέω όλη μας τη δράση εννοώ τα ολοκληρωμένα, τα ενταγμένα σε αρχική φάση, τα προδημοπράτηση, αλλά και τα νέα έργα που έρχονται στα πλαίσια του προϋπολογισμού. Τα έργα τα οποία εκτελεί η Περιφέρεια Αττικής είναι πάντα από τέσσερις τρόπους και από τέσσερις πηγές χρηματοδότησης. Από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Αττικής, που είναι στα 407 έργα, είναι από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων από το Εθνικό, το οποίο χρηματοδοτεί το Υπουργείο Ανάπτυξης και είναι 56 έργα, από το συγχρηματοδοτούμενο που είναι το λεγόμενο ΕΣΠΑ, τα οποία είναι 52 έργα, τα οποία εκτελεί η Περιφέρεια Αττικής και όχι η Δήμη, δεν είναι το σύνολο του ΕΣΠΑ, και είναι και 4 έργα από πιστώσεις τρίτων. Η πιστώση τρίτων είναι η αναφορά που γίνεται πολλές φορές χρηματοδότηση από το πρώην Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας, το ΤΕΟ, το οποίο έχει διαλυθεί, και από το ΤΣΕΜΕΔΕ. Στοιχεία έργων των ιδίων πόρων. Τα βλέπετε τα έργα όλων των ενωτήτων και είναι και οι εγκεκριμένες πιστώσεις για το 2013 αλλά και τις προτινόμενες πιστώσεις για το 2014. Όπως θα παρατηρήσετε, υπάρχει μια διαφορά στο τέλος του 2013 με του 2014 της τάξης περίπου των 5 εκατομμυρίων ευρώ, που θα σας εξηγήσω και παρακάτω, γιατί φέτος είναι λιγότερα τα ποσά. Όπως βλέπετε από εδώ, στο σύνολο υπάρχει μια διαφορά των 5 εκατομμυρίων 16.000 ευρώ. Παρόλο που εντάχθηκαν και εντάσσονται και προτείνουν να ενταχθούν για το 2014 64 καινούργια έργα, οι πιστώσεις οι οποίες διατίθενται από ιδίους πόρους είναι μειωμένες κατά 5 εκατομμύρια και είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας που έχουμε καταβάλει προκειμένου έργα τα οποία ήταν ενταγμένα στο προϋπολογισμό της Περιφέρειας να μεταφερθούν στο ΕΣΠΑ με σκοπό να γλιτώσουμε κάποια εκατομμύρια, τα οποία, επαναλαμβάνω, παρόλο που εντάσσονται 64 καινούργια έργα και η χρηματοδότηση εξοικονομούμε άλλα 5 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον. Ανάλυση ανά αντιπεριφέρεια. Βλέπετε στην Αθήνα και στους τέσσερις τομείς έγινε ένα συμμάζεμα και των τεσσάρων τομέων της Αθήνας. Στην Ανατολική Αττική βλέπετε και το 2013 και το 2014 και τις συγκεκριμένες πιστώσεις και τον αριθμό των έργων στο τέλος αλλά και τις προτινόμενες πιστώσεις. Στη Δυτική Αττική τα ίδια, ο αριθμός των έργων είναι 40, οι εγκεκριμένες πιστώσεις του 2013 είναι 15,9 και οι προτινόμενες πιστώσεις για το 2014 είναι 22,3 εκατομμύρια ευρώ. Για τον Πειραιά είναι 51 έργα και το 2013 είχαμε 14,9 εκατομμύρια ευρώ εγκεκριμένες πιστώσεις και προτείνουμε για το 2014 19,5. Και για τα νησιά 62 έργα
με 14,8 εκατομμύρια ευρώ εγκεκριμένες πιστώσεις το 2013 και πρόταση για 14,8 εκατομμύρια ευρώ και το 2014. Στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, το οποίο περιλαμβάνει πάντα δύο άξονες, είναι το πρόγραμμα με τους εθνικούς πόρους, δηλαδή αυτά που μας επιχορηγεί το Υπουργείο Ανάπτυξης και αφορά μόνο έργα τα οποία βλέπετε είναι κυρίως σε οδοπία αντιπλημμυρικά και έχει και τα διάφορα, τα οποία είναι στο σύνολο 56 και καθιστούν με 39,5 εκατομμύρια ευρώ. Σε αυτό το πίνακα δεν περιλαμβάνονται, γιατί ο προϋπολογισμός των πιστώσεων που έρχεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι της τάξης των 60 εκατομμυρίων, αλλά τα 39,5 εκατομμύρια είναι έργα τα οποία εκτελεί η περιφέρεια και τα υπόλοιπα έργα που εκτελούν οι Δήμοι οι ίδιοι. Στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, το πλήθος των έργων ανακατηγορία με κυρίαρχο την οδοπία και τα αντιπλημμυρικά, τις πιστώσεις των έργων, πάλι επαναλαμβάνω, στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ανακατηγορία και στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων το λεγόμενο συγχρηματοδοτούμενο, το οποίο συγχρηματοδοτούμενο αφορά το λεγόμενο ΕΣΠΑ. Στα 141 εκατομμύρια, στο τελικό 428, επαναλαμβάνω, είναι τα έργα που εκτελεί μόνο η περιφέρεια Αττικής, διότι στο ΕΣΠΑ καταθέτουν προτάσεις και φορείς του δημοσίου, καταθέτουν προτάσεις και οι Δήμοι, αλλά αυτοί δεν μπαίνουν στον προϋπολογισμό της περιφέρειας. Εκτελούμε μόνο τα 141 εκατομμύρια σαν τελική δικαιούχη που είναι η περιφέρεια Αττικής. Βλέπετε και το πλήθος των έργων ανακατηγορία, τι περιλαμβάνει και ανατομέα. Θα ήθελα να πω κλείνοντας, είναι και το τελευταίο, πώς βγαίνει το 141 εκατομμύρια αναπεριφερειακή ενότητα. Θα ήθελα να πω τέλος ότι οι προτάσεις οι οποίες έχουμε καταθέσει έχουν συγκεκριμένους στόχους. Είναι προτάσεις των Δήμων που έχουν κατατεθεί στην περιφέρεια Αττικής ανάλογα και πάντα με τις ανάγκες τις οποίες έχουν και κυρίως με την οριμότητα την οποία των φακέλων που έχουν και των τεχνικών δελτίων που έχουν ζητηθεί. Και το επαναλαμβάνω αυτό διότι οι προτάσεις πολλές φορές των Δήμων μπορεί να μιλάνε και να ομιλούν για όρημα έργα, αλλά στην ουσία πολλές φορές ανακαλύπτουμε ότι μόνο όρημα έργα δεν είναι. Σας ευχαριστώ πολύ και είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση. Το λόγο έχει ο κύριος Περιφερειάρχης. Περίμενε, να κλείσω αυτό, δεν χρειάζεται. Μαζί και να τονίσω ευθύς εξ αρχής ότι θα είμαι όσο δυνατόν περισσότερο συνοπτικός, για να δοθεί χρόνο σε όλους. Προσπαθήσω πάλι να είμαι όσο το δυνατόν συνοπτικός για να μιλήσουμε επί της ουσίας και όχι επί της θεωρίας. Αγαπητοί συνάδελφοι, ζούμε μέσα σε αυτή τη σκληρή και βίαιη προσαρμογή των οικονομικών δεδομένων λόγω της οικονομικής καταστροφής της χώρας. Αντιλαμβανόμενοι πλήρως το ρόλο μας και αυτοδιοικητικά και πολιτικά, πρέπει να σταθούμε όρθιοι και να πολεμήσουμε με έργο και όχι με λόγια. Η κατάσταση στον χώρο της αυτοδιοίκησης έχει φτάσει στο σημείο που δήμαρχος μεγάλης πόλης δήλωσε χθες: «Δεν θέλω να πάω φυλακή». Λες και θα ήθελε αυτό οποιοδήποτε από τους υπολείπους και από εμάς εδώ μέσα να υποστεί αυτή την ιστορία. Ενώ Δήμου της Αττικής με σημερινή ανακοίνωση μειώνει την πιστολιτική του ικανότητα. Την ίδια στιγμή τα αρμόδια Υπουργεία με έργα και λόγια δείχνουν ότι είναι μακριά από τα προβλήματα του κόσμου που εκφράζει η αυτοδιοίκηση. Καθημερινά μεγαλώνει η απόσταση ανάμεσα στην κεντρική διοίκηση και την αυτοδιοίκηση. Και μετά κάποιοι αναρωτιούνται γιατί ο κόσμος ψηφίζει αυτόν που δεν πρέπει. Έχουμε σήμερα μπροστά μας τον προϋπολογισμό και θέλω να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου και στην Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών, την κυρία Βασιλάκου, που μαζί με τον Γενικό Διευθυντή, τον κύριο Τασόπουλο, και την κυρία Λαμπρογιώργου, την Γενική Διευθύντρια, και τον Διευθυντή, έχουν καθίσει και έχουν καταγράψει για να έχουμε σήμερα μπροστά μας τον προϋπολογισμό και οφείλω να τους δώσω συγχαρητήρια και να πω κιόλας ότι έχει εγκριθεί τόσο από τις ΙΔΕ, από αυτές τις οικονομικές υπηρεσίες ελέγχου, όσο και από το παρατηρητήριο το οποίο στείλαμε, έχοντας εκφράσει αυτές οι δύο και την νομιμότητα, τη ρεαλιστικότητα και το σκοπό
του προϋπολογισμού. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας σήμερα τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής για το 2014 και η βασική αποστολή του κυβερνήσεως είναι εξασφάλιση επιβίωσης της περιφέρειας, η διασφάλιση των πόρων για τη λειτουργία της και η εξασφάλιση του προσωπικού της και πάντοτε με βάση τον νόμο του Καλλικράτη που είναι αναπτυξιακός της χαρακτήρας μέσω του ΕΣΠΑ. Παράλληλα, στο κομμάτι που αφορά τις δράσεις που αναπτύσσει ο προϋπολογισμός, όπως είδατε, η έμφαση έχει δοθεί στις δράσεις κοινωνικής πρόνοιας, στην αντιμετώπιση της ανεργίας, στα έργα του ΕΣΠΑ που είναι έργα οδοποίησης, αντιπλημμυρικά, αποχητεύσεις, συντρέψεις, έργα υγείας, έργα κοινωνικής πρόνοιας όπως παιδική σταθμή, ΚΑΠΗ, κέντρα ηλικιωμένων και ορφανοτροφία, δράσεις έρευνας. Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που αφορά το σημαντικό μέρος των πόρων του προϋπολογισμού του 2014, τα έργα της Περιφέρειας Αττικής που αποτελούν σημαντικό μέρος του ΠΕΠ Αττικής και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, ο στόχος για νέες θέσεις εργασίας προκύπτουν από τα έργα του ΠΕΠ Αττικής και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, η τουριστική προβολή της Αττικής που ήδη αποδίδει καρπούς που μετράμε σημαντική αύξηση τουρισμού στην Αττική, η παιδική σταθμή σε όλους σχεδόν τους δήμους της Περιφέρειας Αττικής που αποτελούν το μεγαλύτερο πρόγραμμα παιδικών σταθμών των τελευταίων δεκαετιών σε όλη τη χώρα ύψους 100 εκατομμυρίων για 49 παιδικούς σταθμούς, η αγορά των κτηρίων που θα στεγάσουν τις υπηρεσίες μας και θα δώσει τη δυνατότητα να εξυγχρονίσουμε τη λειτουργία τους. Παράλληλα, προωθούμε και στηρίζουμε όλες τις δραστηριότητες που αναπτύσσει ο ΕΣΝΑ που αφορούν στη διασφάλιση της καθημερινότητας, στην εφαρμογή του περιφερειακού σχεδιασμού και στο νέο σχεδιασμό. Γιατί κάποια στιγμή σε αυτόν τον τόπο πρέπει να καταλάβουμε ότι όλα τελειώνουν όπως θα τελειώσει και το κύτταρο του χρόνου και εδώ που θα πάνε τα σκουπίδια. Και στις αναγκαίες υποδομές που διασφαλίζουν την απορρόφηση των πόρων του ΕΣΠΑ και την αποτροπή των προστήμων. Συμπέρασμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Πρώτον, μέσα σε ένα περιβάλλον που καταραίει, η Περιφέρεια Αττικής αναδεικνύεται πυλώνας αξιοπιστίας. Δεν χρωστάμε ούτε ένα ευρώ σε κανέναν. Διασφαλίζουμε τους πόρους που είναι απαραίτητοι για την ανάπτυξη Αττικής. Είμαστε όρθιοι και έτσι θα συνεχίσουμε να δίνουμε τη μάχη. Δεύτερον, διαχειριζόμαστε υπεύθυνα και με διαφάνεια τα οικονομικά της Περιφέρειας Αττικής και ο προϋπολογισμός μας είναι ο καθρέφτης και η απόδειξη. Τρίτον, αξιοποιούμε το πολιτικό και στελεχειακό μας δυναμικό και μένουμε μακριά από επικίνδυνους και ανίκανους που έχουν οδηγήσει τη χώρα στο σημερινό αδιέξοδο. Δεν εννοώ την κυβέρνηση και τη συγκυβέρνηση και τα κόμματα πλην του ενός που απαρτίζουν στη σημερινή κοινοβουλευτική δημοκρατία μας, αλλά εννοώ όλους αυτούς οι οποίοι ζωγραφίζαν τα προηγούμενα χρόνια χωρίς να ξέρουν πού οδηγούν την ιστορία. Και για αυτόν τον λόγο έχουμε 400 δισεκατομμύρια το εξωτερικό χρέος και τα 120 περίπου του εσωτερικού χρέους. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έπειτα από την επεξεργασία στην Εκτελεστική Επιτροπή και την κατάρτισή του από την Οικονομική Επιτροπή, την έγκρισή του από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου και το Οικονομικό Παρατηρητήριο για την Αυτοδιοίκηση, παρουσιάζουμε λοιπόν τον προϋπολογισμό του 2014 της Περιφέρειας Αττικής. Σας παρουσιάζουμε και σας καλούμε να υπερψηφίσει ένα έντιμο, ειλικρινή και ρεαλιστικό προϋπολογισμό, ένα προϋπολογισμό σταθερότητας, χωρίς πατάλες, ελλείμματα και χρέη. Το γεγονός ότι το 2014 έχουμε περιφερειακές εκλογές, ουδόλως επηρέασε την σύνταξή του. Τον καταρτήσαμε τις ίδιες αρχές και τους ίδιους κανόνες των προηγούμενων χρόνων. Με τον καινούριο χρόνο θα δούμε ποια θα είναι η γενικότερη κατάσταση και τότε θα αρχίσουμε να μιλάμε για τις εκλογές. Κοιτάξτε, μην υπάρχουν εκπλήξεις. Μακριά από τη λογική της δημιουργίας πλασματικών εντυπώσεων, με δημιουργική λογιστική, με αριθμητικές αλχημίες και ωραιοποιήσεις παραποιήσεις οικονομικών μεγεθών. Μια πρακτική καινοτροπία που συνέβαλαν καθοριστικά στη διόγκωση ελλημάτων, δανείων και χρεών και στο ξέσπασμα της κρίσης που επέφερε οδυνηρές συνέπειες στον ελληνικό λαό. Η συζήτηση για τον προϋπολογισμό έχει καθιερωθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για όλα τα θέματα που απασχολούν την περιφέρεια. Μια τέτοια γενική αναφορά θα απαιτούσε ομιλίες για να δοθεί χρόνο σε περισσότερους συναδέλφους να τοποθετηθούν, χωρίς να κάνουν κατάχρηση όμως. Θα καταθέσω την πλήρη ομιλία μου στα πρακτικά και την αναρτήσω στο site της περιφέρειας. Έτσι, όποιος πραγματικά ενδιαφέρει για τις απόψεις και τις θέσεις της διοίκησης περιφέρειας, μπορεί να τις αναζητήσει στην ιστοσελίδα μας. Συνοπτικά λοιπόν, επισημαίνω ότι ο προϋπολογισμός συντάχθηκε από πλευράς εισόδων με βάση δύο στοιχεία. Το πρώτο είναι μια περικοπή των ΚΑΠ κατά 7% που έχει να προσθεθεί σε εκείνη του 60% τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι, από τα 51 εκατομμύρια που εισέπραξαν το 2010 οι νομαρχίες που συγκρότησαν την περιφέρεια Αττικής, καλούμεθα να λειτουργήσουμε μόλις με 17 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι η ήπια προσαρμογή των ετών 2004-2009. Πρόκειται για τη βιαιότερη προσαρμογή στην ιστορία της αυτοδιοίκησης. Βίαιη βάναυση εξοντοτική. Εξακολουθούμε και λειτουργούμε, διότι περικόψαμε και μειώσαμε κατά πολύ όλες τις ελαστικές μας δαπάνες. Τα παράπονα και οι γκρίνιες και φασαρίες είναι γνωστές, δεν πρόκειται να πω τίποτε. Δεν φτάσαμε απλώς. Ξεπεράσαμε την κόκκινη γραμμή. Δεν είναι μόνο
κάνω θέση και διαπίστωση δική μου. Είναι όλων των περιφερειαρχών και διατυπώθηκε με σαφήνεια και ένταση στο πρόσφατο συνέδριο της ΕΠΕ για τα οικονομικά. Όλοι μαζί είπαμε ως εδώ δεν πάει άλλο και δεν μείναμε στα λόγια. Προσφύγαμε περιφέρειες και Δήμοι στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας την ακύρωση των νέων περικοπών, όπως επίσης και την κατάργηση του παρατηρητηρίου, για το οποίο θεωρούμε ότι δεν έχει λόγο ύπαρξης, όπως και πολλοί άλλοι ελεκτικοί μηχανισμοί. Καταθέτω στα πρακτικά, είπα ολόκληρη την ομιλία μου στο συνέδριο των Περιφερειών για την ενημέρωσή σας. Ομιλία που είχε την έγκριση όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος. Το δεύτερο στοιχείο είναι μια διαφαινόμενη σταθεροποίηση στην αγορά αυτοκινήτου και άρα στα έσοδά μας από τα τέλη μεταβίβαση αυτοκινήτων προβλέπονται στα 21 εκατομμύρια ευρώ. Το 2010 ήταν 52 εκατομμύρια ευρώ. Τα μόνα από τα έσοδά μας που αυξήθηκε σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια είναι η τόκη των καταθέσεων, και αυτό διότι εκτός από την αύξηση των επιτοκίων αλλάξαμε πολιτική και τοποθετούμε τα αποθέματά μας σε προθεσμιακούς λογαριασμούς υψηλών αποδόσεων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα πράγματα είναι σαφή. Αν δεν υπήρχαν τα ταμιακά αποθέματα της Νομαρχίας Αθηνών και το ΕΣΠΑ, συνεπικουρούμενη από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, η περιφέρεια δεν θα είχε καμιά δυνατότητα άσκησης αναπτυξιακής πολιτικής. Όλα μαζί συγκροτούν ένα πρόγραμμα έργων ύψους 1,600 εκατομμύριο δις ευρώ που δίνει λόγο ύπαρξης στην περιφέρειά μας. Από τότε που αναλάβαμε το ΕΣΠΑ, 15 μήνες πριν, έχουμε μια θεματική αύξηση της απορροφητικότητας. Από το 20% πήγαμε στο 50%. Αυτά δεν είναι λόγια δικά μου, είναι λόγια του Υπουργού Ανάπτυξης, του κ. Χατζηδάκη και όλων των υπηρεσιών του. Εδώ πρέπει να επισημάνω ως πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών ότι το ΕΣΠΑ πήγε πολύ καλά το προηγούμενο διάστημα σε όλες τις περιφέρειες. Πολύ καλύτερο από ό,τι τα Υπουργεία, δηλαδή τα τομεακά. Εμείς έχουμε το 2,8, χειριζόμαστε όμως το 1,1. Το αναγνώρισε και ο αρμόδιος υπουργός ο κ. Χατζηδάκης, επισημένοντας τη μεγάλη καθοριστική συμμετοχή των περιφερειών στην εκτόκτευση της Ελλάδος, στην Ελλάδα, της Ελλάδος από τη 17η στην 4η θέση στον χρόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της απορροφητικότητας. Η εξέλιξη αυτή δικαίωνε εκείνους που το 2010 πήραν την απόβαση μεταφοράς ενός μέρους του ΕΣΠΑ στις περιφέρειες και επιβάλλει σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης να εμπιστευτεί περισσότερο τις περιφέρειες στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020. Κάτι που ο κύριος Χατζηδάκης υποσχέθηκε θα το κάνει και με βάση θα το τηρήσει. Μαζί με την απλώση των διαδικασιών και την πάταξη του τέλους της γραφειοκρατίας που θα μας λύσουν τα χέρια. Καταθέτω για τα πρακτικά ολόκληρη την ομιλία μου στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ που έγινε πριν μια εβδομάδα και περιέχει τα πλήρη στοιχεία της πορείας του ΕΣΠΑ. Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα έργων που χρηματοδοτείται από τους δικούς μας πόρους, ύψους 280 εκατομμυρίων ευρώ, η προσπάθειά μας καθημερινή και έντονη είναι να επιταχύνουμε την υλοποίησή τους, ξεπερνώντας δεκάδες προβλήματα. Είμαστε ο μοναδικός οργανισμός στην Ελλάδα που έχει αυτά τα χρήματα που είναι κωδικοποιημένα μόνο για έργα. Και ό,τι καθυστέρηση υπάρχει οφείλεται στη γραφειοκρατία και στους συνεχείς και πολλαπλούς ελέγχους διαφορετικών κατευθύνσεων που δεν έχει νόημα κατά τη γνώμη μου. Κατά τη γνώμη πολλών υπουργείων κτλ. Στα νέα έργα που εντάσσουμε στο 14 συμπεριλαμβάνονται αντιπλημμυρικά, περιβαλλοντικά, αποχητευτικά, αθλητικά, όπως και κοινωνικών υποδομών με έφαση στους παιδικούς σταθμούς και στις κοινοφελείς δράσεις. Υιοθετούμε ακόμη την πρόταση Διεύθυνσης Περιβάλλοντος για τη δημιουργία παρατηρητηρίου που θα παρακολουθεί καθημερινά την ατμοσφαιρική ρήπανση στην Αττική. Στο σημείο αυτό θέλω να σας ενημερώσω ότι από αύριο στα της περιφέρειας θα είναι αναρτησμένος ένας πίνακας που θα περιέχει όλα τα έργα που έγιναν από τις νομαρχίες Αθηνών, Πειραιώς, Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, όπως και από την υπερνομαρχία από το 2000 έως το 2010 και μετά τα δύο τελευταία χρόνια στην περιφέρεια Αττικής. Με τους κωδικούς στους δήμους που έγιναν, τον προϋπολογισμό, τις πηγές χρηματοδότησης και τις τεχνικές εταιρείες που τα ανέλαβαν. Στόχος μας δεν είναι αναζήτηση επένων. Δεν μας διακατέχει το σύνδρομο της προηγούμενης δόξας, αλλά το αίσθημα του καθήκοντος απόλυτης ενημέρωσης συμβούλων και πολιτών για όσα έγιναν στις νομαρχίες. Όλα στο φως, όλα πάνω στο τραπέζι. Στα κοινωνικά θέματα και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και των δυνατοτήτων μας, δεσμεύουμε για το 2014 το ποσό 4 εκατομμυρίων για στήριξη απόρων ανέργων περιλίκων. Εκτός όμως από τους δικούς μας πόρους, αξιοποιούμε κάθε ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συμμετέχουμε στα προγράμματα κοινοφελούς εργασίας αλλά και τοπικών συμφώνων απασχόλησης, στηρίζοντας συνολικά 9.200 άνεργους συμπολίτες μας. Συνεχίζουμε τη χρηματοδότηση του προγράμματος δωρεάν εξετάσεων των απόρων στο μαγνητικό τομογράφο των γυναικών, στο ψηφιακό μαστογράφο του Ευγενείου Νοσοκομείου και τη συνεργασία μας με το Πανεπιστήμιο Αθηνών σε πρόγραμμα ψυχικής υγείας. Τις αρμοδιότητες που μας ήρθαν από το ΕΠΕΧΟΔΕ θα τις ασκούμε μόνο όταν μας μεταφέρονται οι αντίστοιχοι πόροι. Άλλωστε, αυτά είναι απόφαση όλων των περιφερειακών που απαιτούν εφαρμογή του συντάγματος που επιβάλλει κάθε αρμοδιότητα που έρχεται στην αυτοδιοίκηση να συνοδεύεται και από τους ανάλογους πόρους.
όπως απαιτούμε και την εδώ και τώρα καθιέρωση του προληπτικού ελέγχου στις περιφέρειες. 1.100 δήμοι στο παρελθόν, 330 σήμερα έχουν εδώ και χρόνια προληπτικό έλεγχο και 13 περιφέρειες δεν έχουν. Ανταυτού, κάθε λίγο και λιγά ξεφυτρώνει και ένας νέος μηχανισμός ελέγχου, όπως το παρατηρητήριο. Στην Ελλάδα πρέπει να κατέχουμε το παγκόσμιο ρεκόρ λειτουργίας ελεκτικών μηχανισμών. Έχουμε φτάσει αισίως στους 18, των οποίων οι υπάλληλοι, προκειμένου να δικαιολογήσουν την ύπαρξή τους, πάντα βρίσκουν μια λεπτομέρεια για να σταματάνε την υλοποίηση ενός έργου και την προσφορά μιας υπηρεσίας. Δεν χρειάζεται να σας πω τώρα παραδείγματα, σας τα έχω πει πολλές φορές. Δεν είμαι εναντίον των ελέγχων. Άλλωστε, από το 2003 ζητάω με έμφαση την ένταση καθιέρωση του προληπτικού ελέγχου στη δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση. Είμαι υπέρ των πιο σκληρών και ανελαίητων ελέγχων. Υπέρ της παραδειγματικής τιμωρίας όσο παρανομούν. Αλλά να υπάρχει ένα τέλος. Όχι μια ατέρμονη διαδικασία χρόνο που παρακαλούει η κάθε παραγωγική δραστηριότητα. Το ζήτημα του ΚΕΛ Κροπίας είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Πέρασε από το ΚΕΛ, πέρασε από το ελεκτικό συνέδριο, πέρασε από το Συμβούλιο Επικρατείας. Είπαμε, τελειώσαμε. Θα αρχίσει επιτέλους το έργο για να λυθεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Και έρχεται η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου δημοσίων συμβάσεων και διατάσεις. Φέρτε να το ελέγξω κι εγώ. Έτσι δουλειά δεν γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, πιστεύω εντός των ημερών, 3-4 ημερών, θα λήξει και αυτό μετά από μία χασούρα ενός μήνα, χωρίς λόγο και αιτία. Καταθέτω επίσης τα πρακτικά την πρόσφατη ομιλία μου στη Μερίδα με θέμα διαφάνεια στην αυτοδιοίκηση με περιεχόμενο τον έλεγχο, τη διαφάνεια, τη γραφειοκρατία. Για τα εντελώμενα τα έχουμε πει πολλές φορές. Συνεχίζουν και εντείνουν την τακτική της παρέμβασης σε θέματα σκοπιμότητας. Ασκούν όχι απλά νομικό και οικονομικό, αλλά και πολιτικό έλεγχο. Απαράδεκτη διαδικασία. Όλες τις περιφέρειες το καταγγέλνουν, όμως η τάξη και η νομιμότητα δεν αποκαθίστανται. Γενικά επισημαίνω με έμφαση ότι το τέρας γραφειοκρατίας που κοστίζει δεκάδες δις κάθε χρόνο στην ελληνική οικονομία, όχι μόνο δεν τη θα σέβεται, αλλά αντίθετα γιγαντώνεται. Σε μια εποχή που λόγω της κρίσης θα έπρεπε να θανατωθεί γρήγορα και αποτελεσματικά, ο Οργανισμός Εσωτερικής Λειτουργίας ολοκληρώθηκε και βρισκόμαστε στη διαδικασία διαβούλευσης. Αξιοποιούμε την εμπειρία λειτουργίας 2,5 χρόνων στην περιφέρεια, δημιουργώντας ένα οργανισμό ρεαλιστικό, αξιόπιστο, συνεχτικό. Εδώ θέλω να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι η διαβούλευση πρέπει να είναι ουσιαστική. Δεν μπορώ να ακούω, ξέρετε, δεν τον ψηφίζουμε. Πείτε πού διαφωνείτε. Μιλάω και για τους εργαζόμενους. Λοιπόν, πείτε κανονικά, τι πάει να πει δεν το ψηφίζω. Πες γιατί δεν το ψηφίζω. Όχι έτσι, δεν το ψηφίζω για να έχω μία θέση η οποία στο τέλος καταρρύπτεται από όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί οικονομικά, θεσμικά και οτιδήποτε άλλο. Ας φύγουμε πλέον από αυτή εδώ τη σκοπιμότητα. Την ευκαιρία θέλω να συγχαρώ τη συντριπτική πλειοψηφία των υπαλλήλων μας για την υπεράνθρωπη προσπάθειά τους. Το είπα δημόσια και παρουσία τον Υπουργό, το λέω και τώρα. Μετά τις αξιοδότησεις και τις διαθεσιμότητες, μας έμειναν 2.400 υπάλληλοι για να εξυπηρετούν πάνω από 4 εκατομμύρια πολίτες σε ένα ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων. Απίστευτη αναλογία. Η προσφορά τους αξίζει το δημόσιο έπαινον όλων μας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα μας εξακολουθεί να περνάει δύσκολες ώρες και ο λαός μας πλήττεται από την ανέχεια, τη φτώχεια, την ανεργία, την απόγνωση. Κάποιες προσδοκίες ότι επιτέλους πλησιάζει το τέλος της εξάχρονης ύφεσης έχουν αρχίσει να δημιουργούνται. Για να γίνουν όμως προσδοκίες πραγματικότητα, θα χρειαστούν μεγάλες προσπάθειες. Εκείνο που δεν μπορεί με τίποτε να γίνει είναι να υπάρξουν νέα άμεσα ή έμεσα μέτρα μείωση των συνδυμάτων των Ελλήνων. Διότι εκτός κοινωνικής έκρηξης θα έχουμε βεβαιότητα συνέχιση ύφεση και τη κρίση. Θα έχουμε διατήρηση των κοινωνικών και οικονομικών συνθήκων που εξέθραψαν και ανέδειξαν το αποκριστικό πρόσωπο του φασισμού στην πατρίδα μας. Του φασισμού που αποθυμωμένο από τη μακαριότητα της πολιτικής και την ανοχή των πολιτών έφτασε στο αίμα και στο φόνο. Έτσι καταδικάζει. Εκείνο όμως που έχει την πρώτη στη αξία είναι να καταδικαστεί ο φασισμός σε ισόβια αποδοκιμασία στην ψυχή και συνείδηση των πολιτών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ναι, οι καταστάσεις είναι δύσκολες. Οι πόροι μας μειώνονται. Το έργο μας πρέπει να υπερβεί πολλά εμπόδια για να υλοποιηθεί. Μπροστά μας έχουμε δύο επιλογές. Η πρώτη, απογοήτευση, παρέτηση από την προσπάθεια ανάταξης, απλή διαχείριση των πραγμάτων. Η δεύτερη, η ένταση του αγώνα μας, η επιμονή στους στόχους μας μέσα από ένα ολοκληρωμένο και αξιόπιστο πρόγραμμα και σχέδιο, με αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου πόρου, με νοικοκυριοσύνη και διαφάνεια, αλλά κυρίως με συνοχή και αποτελεσματικότητα. Έχουμε να είμαστε χρήσιμοι στους συμπολίτες μας. Να είμαστε ένα σημαντικό μοχλός για την έξοδο από την κρίση. Θέλουμε να βλέπουμε έργα μικρά και μεγάλα να προχωρούν, να ολοκληρώνονται, να δημιουργούν θέσεις εργασίας, να προσφέρουν προστιθέμενη αξία στην οικονομία της Αττικής, να λύνουν χρόνια προβλήματα. Και φυσικά για να γίνει αυτό, χρειάζεται αυτό που λέω πάντοτε, να μειωθεί η απόσταση μεταξύ κεντρικής διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί αντί να μικραίνει, μεγαλώνει. Και πρέπει να το καταλάβουμε πολύ καλά, γιατί είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Με τις σκέψεις αυτές σας καλώ να υπερψηφίσετε τον προϋπολογισμό του 2014, ένα προϋπολογισμό σταθερότητας, ένα ειλικρή, έντιμο, ρεαλιστικό, πλεονασματικό προϋπολογισμό, ένα προϋπολογισμό που μας δίνει τη δυνατότητα παρά τις τρομακτικές δυσκολίες να λειτουργήσουμε εύρημα και αποδοτικά, να προσφέρουμε υπηρεσίες στους πολίτες, να κατασκευάσουμε αναγκαίες υποδομές που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Αττικής. Φυσικά θα καταθέσω και τη μεγάλη ομιλία, αλλά θέλω να σας πω κάτι γιατί δεν είναι αυτονόητα. Όταν εγώ κάθομαι και λέω ότι η Νομαρχία της Αθήνας από το 2003 ξεκίνησε λοιπόν το πρόγραμμα της εξυγείασης οικονομικής και βάσης των προβλημάτων, εμείς βρήκαμε κατά κόρο, τα οποία ήταν ούτε φιέστες ούτε οτιδήποτε άλλο. Και η περιφέρεια της Αττικής, η Νομαρχία της Αθήνας είχε περικοπές πάρα πολύ μεγάλες και δεν είχε και έκτακτες επιχορηγήσεις. Εν αντιθέσει με άλλες νομαρχίες που είχαν, ας πούμε, την ευχέρεια και πέραν περισσότερα χρήματα για τον ΑΒ λόγο. Δεν χρειάζεται να τα θίγω. Θέλω να σας πω κάτι. Δεν ήταν δύσκολο να γίνει. Αυτό το λέω για να αντιληφθείτε σε όλο αυτό που λέγεται κεντρική διοίκηση, υπουργεία, οργανισμοί και οτιδήποτε άλλο, πόσα λεφτά χαθήκαν χωρίς λόγο και αιτία. 300 δισεκατομμύρια έπρεπε, ας πούμε, τα νησιά μας όλα να έχουν υποδομές, είτε για αεροδρόμια, είτε για μαρίνες για τα πλοία, είτε οδοποιία που όποιος πάει σε κανένα νησά κινδυνεύει να σκοτωθεί. Και δυστυχώς όλα αυτά τα χρήματα, εκτός από ένα καλό ποσοστό, το υπόλοιπο έφυγε σέργα, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να κυνηγάμε όλοι μαζί. Επίσης πετύχαμε, μια και είστε εδώ, ότι τα έργα των στερεών αποβλήτων, επειδή έχουμε τις δύο περιόδους, 7-13 και 14-20, μέσα στο 14-15 θα έχουμε δύο προγράμματα. Αυτό είναι πολύ καλό για να πετύχουμε την απορροφητικότητα των 2,8 δις με 31 δεκάτου του 2015 του προγραμματισμού που είναι σε τελευταία στάδια της διαβούλευσης με το Υπουργείο Ανάπτυξης για να ξεκινήσει το 2014. Εκεί μέσα λοιπόν ό,τι έργα τα οποία προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία και το πρόγραμμα 14-20 θα μεταφερθούν και τα στερεά απόβλητα με βάση και τις επιστολές του Υπουργού. Λοιπόν, δεν χρειάζεται νομίζω να σας πω πάλι, από την κυρία Βασιλάκου ακούσατε όλους τους αριθμούς και από τον κύριο Αθανασιάδη, όπως επίσης για την έγκριση των προγραμμάτων εκτελεστέων έργων, όπως επίσης αυτό που σας είπα στην αρχή, η γνώμη του παρατηρητηρίου μας δώσαν το πιστοποιητικό καλής αυτής και λέει, γνώμη του παρατηρητηρίου, συνεχώς το παρατηρητήριο έχει τη γνώμη ότι ο προϋπολογισμός, σχέδιο το οποίο αξιολόγησε, συμμορφώνεται με τις οδηγίες που δοθήκαμε με την αριθμό 3844 του 2013 ΚΙΑ, οι οποίες ταυτόχρονα αποτέλεσαν κριτήρια της διενεργούμενης αξιολόγησης. Είναι ρεαλιστικός, είναι σωσκελισμένος και δεν χρωστάει σε κανένα, συμπληρώνω εγώ, μας χρωστάνε. Λοιπόν, επίσης, από τις είδε πάλι το πήραμε το πιστοποιητικό, έτσι. Τα δείχνω τα χαρτιά τώρα, έχω το λόγο που το δείχνω. Στη δευτερολογία θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο τα χαρτιά έχουν σημασία. Έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Λοιπόν, ο μεγάλος ο λόγος, έχουμε το μικρό το λόγο και το μεγάλο το λόγο. Συνήθως οι μικροί λόγοι κρατάνε περισσότερο τους μεγάλους. Επίσης, για την 5η Επιτροπή Παρακολούθησης που έγινε η συνεδρίαση, επίσης για τη διαφάνεια που για τη διαφάνεια έγινε τοποθετήσεις οι οποίες εφόσον ολοκληρωθούν και με βάση αυτό που άκουσα ότι, πώς το λένε Γρηγόρη, την αναθεώρηση του συντάγματος, είπανε στην αναθεώρηση του συντάγματος τώρα να μπουν οι προτάσεις και τους λέω η αναθεώρηση ολοκληρώνεται σε 5 χρόνια. Στα 5 χρόνια τι θα κάνουμε? Λοιπόν, το ΕΣΠΑ 2007-2013, η τουριστική προβολή, δεν στη διαβάζω, το καταθέτω και αυτά όλα, πόσο τις εκατό αυξήθηκε οι πολίτες που ήρθαν, τα καράβια, τα αεροπλάνα, τα τρένα, από τους φορείς, όχι από εμάς, μην παρεξηγηθώ, οι αποφάσεις, τα συμπεράσματα της Επιτροπής Παρακολούθησης και επίσης κάθε τι το οποίο θα με ρωτήσετε για να σας απαντήσω. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί συνάδελφοι. Τοποθετήσεις εκτός από τους αγορητές κάθε παράταξης, ναι, εντάξει, εκτός από τους αγορητές. Ναι, θα κάνουμε ερωτήσεις, παρακαλώ. Λοιπόν, παρακαλώ, εκτός από τους αγορητές που είναι ένας από κάθε παράταξη, ποιοι άλλοι θέλουν να μιλήσουν? Ο κύριος Ζαφυρόπουλος. Ναι, ναι, ναι. Ο κύριος Ζαφυρόπουλος. Εσείς είστε, ο κύριος Διάκος θα είστε αγορητές. Α, ναι, ο κύριος Διάκος. Λοιπόν, από την παράταξη πλειοψηφίας έχω 15 ονόματα.
15 έχω εδώ, άμα έχει στείλει άλλο. Λοιπόν, ωραία. Και πρόεδρε, λοιπόν, λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι, θερμή παράκληση. Το έχουμε το ζήσει το έργο αυτό πάρα πολλές φορές. Θερμή παράκληση. Για όλους. Έδωσα πρώτος το παράδειγμα. Πολλές φορές με κρίνατε ότι μιλούσα περισσότερο κτλ. Κτλ. Σήμερα λοιπόν νομίζω πειθάρχησα. Λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ να είμαστε συνοπτικοί και όποιος νομίζει ότι δεν έχει να προσθέσει κάτι άλλο μπορεί να καταθέσει τις απόψεις του. Να είστε σίγουροι και δεν τις ανεβάσουμε στο site και δεν τις διαβάσουμε και οτιδήποτε είναι καλό βεβαίως θα το προσαρμόσουμε στον προϋπολογισμό. Μην χάσουμε χρόνο για τον χρόνο. Όπως είπαμε λοιπόν, θα μιλήσουν οι αγορητές των παρατάξεων καταρχήν και από την πλειοψηφία υπάρχουν δύο αγορητές και θα τους βάλω ενδιάμεσα για να μην είναι μονότονο όλο από την πλευρά της διοίκησης. Υπάρχει μια ερώτηση. Ο κύριος Δημαράς Γεώργιος, ελάτε κύριε, μια ερώτηση. Ερώτηση. Εντάξει κύριε Ζαφυρίου, αμέσως. Πιστά στις ερωτήσεις. Η πρώτη είναι τι γίνεται με το έργο επεξεργασίας και επανάκρισης μέρους των νερών του βιολογικού καταρρυθμού Ψιτάλιας. Μην ξεκινήσουμε λάθος. Τώρα βάζεις Ψιτάλη. Τι σχέση έχει Ψιτάλη με αυτό? Η ΔΑΠ είναι. Δεν είναι περιφέρεια Αττικής. Η ΔΕΜΗ, εγώ θα αρχίσω να μιλάω για τον Όμηρο. Είχαμε προϋπολογίσει ένα ποσό για αυτό το έργο. Ως περιφέρεια. Γι' αυτό βάζω το ερώτημα. Όχι η Ψιτάλια. Όχι, δεν είπα για Ψιτάλια. Εγώ είπα για την επανάκριση του νερού της Ψιτάλιας. Συνεχίστε κύριε. Το ξεκαθαρίζω. Όχι. Να με προσέχετε κύριε Περιφερειάρχη. Εγώ διατυπώνω σωστά. Καλά και ειδικά τους καθηγητές που μιλάνε πολύ. Τι γίνεται με το πρόγραμμα για έγεση κτηρίου διοίκησης εδώ και αίθουσα που είχαμε πει και είχαμε αποφασίσει σε δυο από τα πρώτα περιφερειακά συμβούλια και είχαμε πει να κάνουμε και μια συζήτηση για τα κτίρια. Τι γίνεται με αυτό το θέμα? Τι γίνεται με το τι είναι αυτά τα 7 εκατομμύρια για αναβάθμιση γηπέδου του Πανεθνιακού που υποτίθεται ότι θα γκρεμιστεί και ότι θα πάει με τη διπλή, πώς το λένε, με τη διπλή ανάπλαση ότι θα πάει στον Ελαιώνα. Επίσης βλέπω άλλα 2,5 εκατομμύρια για γήπεδο εθνικού Πειραιός. Θα ήθελα να μου πείτε τι ακριβώς εργασίες, κυρίως για τον Πανεθνιακό είναι το ερώτημα. Το έργο αυτό, 17,5 εκατομμύρια για τη Νέα Σμύρνη έχει ξεκινήσει, σε ποια φάση βρίσκεται αυτό? Δεν βλέπω 17,5 εκατομμύρια και κάποια για αυτό το χρόνο. Επίσης, έχουν θεσμοθετηθεί κάποια κριτήρια επιλογής έργων στους διάφορους δήμους? Με τι κριτήρια δηλαδή δίνουμε στον ένα δήμο τούτο, στο άλλο δήμο εκείνο? Αυτά συνοπτικά. Η κυρία Ζαφυρίου, ερωτήσεις. Διαφορά, την εμφάνιση μιας διαφοράς στα ποσά του ίδιου κονδυλίου. Είναι μια ερώτηση για την κυρία Βασιλάκου. Δηλαδή, του απολογισμού του 2012. Συγκεκριμένα, στην πρώτη σελίδα από τις τρεις, στο κεφάλαιο συνοπτικός πίνακας προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων, ο απολογισμός του 2012 εμφανίζεται ως 14.702.356,57, με ποσά διαμορφωμένου και προτινόμενου προϋπολογισμού 2013-2014 7.394.727,39, ο διαμορφωμένος του 2013 και 5.157.000 ο προτινόμενος του 2014, ενώ στη σελίδα πιο κάτω στο κεφάλαιο προϋπολογισμός 2014 συγκεντρωτικός εσόδων. Το πρώτο είναι στη σελίδα 1 από 3 του συνοπτικού πίνακα εσόδων-εξόδων. Είναι δεξιά το πρώτο κονδύλι που λέει απολογισμός 2012, 14.702 κλπ. Το βρήκατε? Είναι στις αρχικές σελίδες, κύριε Βασιλάκη. Ναι. Ωραία. Και μετά, στον προϋπολογισμό, στο συγκεντρωτικό εσόδων, το ίδιο κονδύλι, δηλαδή ο ίδιος απολογισμός οικονομικού έτους 2012 εμφανίζεται ως 13.085
495,28. Ενώ ο διαμορφωμένος και ο προτινόμενος 13-14 είναι επίσης τα ίδια ποσά. Σε τι συνίσταται αυτή η διαφορά των κονδυλίων, 14 εκατομμύρια ο ένας, τη μία στιγμή 13 εκατομμύρια απολογισμός του 2012. Λοιπόν, από τη διοίκηση είστε έτοιμοι να απαντήσετε. Έλατε. Ο κύριος Κικίλιας έρχεται από την παράταξη αυτή τη νέα προοπτική. Οπότε να δώσουμε το λόγο στον κύριο Γαλανό, αγορητή της παράταξης Γιάννης Δημαράς Αρμοπολιτών. Κύριε Γαλανέ, έχετε το λόγο για 8 λεπτά. Για να χειρουργηθεί. Ο χειρούργος με τη μάσκα του, του λέει στον αναισθησιολόγο, κύριε παρακαλώ, λέει, κύριε αναισθησιολόγε, την αναισθησία να κάνετε να ξεκινήσω. Του λέει κανονική ή γενώσιμη. Λέει λόγω της κρίσης γενώσιμη. Κάνει λοιπόν ο αναισθησιολόγος. Νάνι, νάνι, νάνι. Του λέει κοιμήθηκε γιατρέ. Του λέει ο χειρουργός. Κοιμήθηκε. Να το κάνω μάκια και εγώ τώρα να περάσει. Το ανέκδοτο έχει μια σχέση με τις συνθήκες που ζούμε. Αρχίζει ο χρόνος σας. Έχει μια σχέση με το κλίμα που βιώνουμε και μέσα στο οποίο συζητάμε τον προϋπολογισμό μας. Πριν ξεκινήσω να παραθέσω ορισμένα στοιχεία από τον προϋπολογισμό που πρέπει να τα επισημάνουμε, θα ήθελα να δείτε, να δούμε όλοι μαζί τα απολογιστικά στοιχεία που παρατίθεται για το 2012. Διότι έχει μεγάλη αξία να ψηφίζουμε προϋπολογισμούς, έχει όμως μεγαλύτερη αξία να παρακολουθούμε τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Το 2012 λοιπόν, σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία που μας παραθέτει η αρμόδια διεύθυνση, έχουμε σύνολο εσόδων 185 εκατομμύρια και 0 τόσο και σύνολο δαπανών 122 εκατομμύρια. Αυτά είναι τα απολογιστικά στοιχεία του 12. Δηλαδή δεν είναι ο προϋπολογισμός, είναι τι κάναμε, τι εισπράξαμε, τι χαλάσαμε. Όταν πάτε στους προϋπολογισμούς το 12, θα δείτε 400 εκατομμύρια προϋπολογισμός. Γιατί 400 εκατομμύρια προϋπολογισμός δαπανών, ας πούμε, έτσι, και 122 εκατομμύρια πραγματικές δαπάνες? Διότι στην πραγματικότητα ένα μεγάλο κομμάτι του προϋπολογισμού είναι απλώς μια έκθεση, μια περιγραφή, μια ιδανική εικόνα, την οποία θέλουμε, επιθυμούμε ενδεχομένως, αλλά ποτέ δεν πραγματοποιείται. Ο προϋπολογισμός φέτος, για να καλύψει αυτό το κενό, και ρώτησα προηγουμένως την κυρία Βασιλάκου, τι έρχεται να κάνει, τι έρχεται και κάνει. Επειδή αν αθροίσει τα ποσά που μειούμενα από το 12, 13, 14 συνεχώς έρχονται στα έσοδά μας, δηλαδή 145 εκατομμύρια συνολικά από φόροι και τέλη μαζί με τα υπόλοιπα, πάμε στα 106 το 13 και στα 81 το 14, συν όλα τα ποσά, για να μην δεν με φάω το χρόνο μου, μειώνονται, για να έρθουμε και να αυξήσουμε το ποσό του προϋπολογισμού μας, πετάμε ένα ποσό στο τέλος, 193,5 εκατομμύρια. Τι είναι αυτά? Έργα που θα γίνουν από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και το ταμιακό πλεόνασμα της περιφέρειας. Πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Μισό λεπτό. Δεν είναι ΕΣΠΑ. Μίλησα προηγουμένως. Πού είναι ο διευθυντής? Πού είναι ο διευθυντής? Γι' αυτό ρώτησα και προηγουμένως. Και γιατί δεν είναι ΕΣΠΑ? Θα σας πω γιατί δεν είναι ΕΣΠΑ. Γιατί τα αντίστοιχα ποσά το 12 είναι 0, είναι 2 εκατομμύρια μάλλον 207 και το 13 είναι 8 εκατομμύρια 200. Εκτινάσονται τα ποσά αυτά στα 195 εκατομμύρια, 193 εκατομμύρια και μισό το 14. Δεν πρόκειται λοιπόν για ΕΣΠΑ, διότι ΕΣΠΑ είχαμε και το 12, είχαμε και το 13. Είναι λεφτά του ταμείου μας συν τα λεφτά που έρχονται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Άμα τα δείτε και εσείς, θα τα δείξετε και εμένα.
Άρα λοιπόν η πραγματική εικόνα του προϋπολογισμού είναι μειούμενα έσοδα λόγω της οικονομικής των συνθήκων που επιβάλλει το μνημόνιο και το ψαλίδι των επιχορηγήσεων και των πόρων που κόβονται από την τοπική αυτοδιοίκηση συνεχώς. Είναι λοιπόν μια μνημονιακή πολιτική που συνεχώς μειώνει τα έσοδα της αυτοδιοίκησης. Αυτό είναι το έσοδο που έχουμε στο χέρι μας. Αυτό έρχεται μειούμενο συνεχώς. Και αν αποτυπώσουμε την εικόνα του 12 και του 13, ο πραγματικός προϋπολογισμός είναι περίπου 200 εκατομμύρια κάτω από το νούμερο που διαβάζουμε. Το τι θα εκτελεστεί, τι θα γίνει απολογιστικά, κανείς δεν το ξέρει, διότι αν το 1912 απολογιστικά εισπράξαμε το 45% αυτού που προϋπολογίσαμε, δαπανίσαμε τελικά το 40% αυτού που προϋπολογίσαμε το 12, τι θα δαπανίσουμε το 14, κανείς δεν ξέρει, διότι τα προγράμματα δημοσίων επενδύσεων είναι στον αέρα, 5 δισεκατομμύρια λιγότερα λεφτά θα έχει συνολικά το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για να πιάσουμε το πρωτογενές πλεώνασμα για το 2014, άρα λιγότερα έσοδα θα έχουμε και ως αυτοδιοίκηση, και άρα η πραγματικότητα είναι αυτή. Για να υπογραμμίσω αυτή την πραγματικότητα θα σας πάω στο πρόγραμμα της εκτέλεσης των έργων. Τα ολοκληρωμένα έργα και τα εκτελούμενα έργα είναι περίπου 65 εκατομμύρια συνολικά για το 13 μέχρι τον 7. Οι πληρωμές μας είναι 8 εκατομμύρια. Οι πληρωμές μας είναι 8 εκατομμύρια. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα που έχουμε για το τι ακριβώς συμβαίνει και τι τρέχει. Και είμαστε στο τέλος του χρόνου. Αν κοιτάξετε το πρόγραμμα έργων της περιφέρειας που ψηφίσαμε πέρσι, δεν είναι 58 εκατομμύρια. Είναι ενδεχομένως 258 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια ιδεατή εικόνα η οποία συνθλίβεται από το μνημόνιο και την πολιτική τους ό,τι αφορά τα έσοδα, καλλιεργεί μια εντύπωση με την περιγραφή εκατομμυρίων των εκατομμυρίων σε έργα, τα οποία ποτέ δεν εκτελούνται, και πάντα έχουμε ένα προϋπολογισμό που ψηφίζεται και φτάνει στο μισό δισεκατομμύριο ευρώ και εκτελείται στα 120-130 εκατομμύρια. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αποτυπωμένη με στοιχεία. Και κλείνοντας θέλω να πω ότι λείπει από τον προϋπολογισμό, λείπουν σημαντικές παρεμβάσεις που μπορεί να κάνει η περιφέρεια σε θέματα που αφορούν την κοινωνική προστασία και την αλληλεγγύη που πρέπει να δείξουμε απέναντι σε φτωχοποιημένα στρώματα της κοινωνίας. Η περιφέρεια πρέπει να αναλάβει ενεργό ρόλο. Απουσιάζουν προγράμματα χρηματοδότησης έργων που θα βοηθήσουν να αναπτυχθεί η καινοτομία, η νεανική επιχειρηματικότητα. Δηλαδή, αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την ανεργία, δεν μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε κατασκευάζοντας συνεχώς δίκτυο ίδρυυσης αποχέτευσης. Πρέπει να δημιουργήσουμε υποδομές που θα στηρίξουν την καινοτομία και την νεανική επιχειρηματικότητα. Νομίζω ότι ο προϋπολογισμός είναι μια ιδεατή εικόνα. Αυτή η εντύπωση μένει από τα πραγματικά νούμερα και νομίζω ότι στο τέλος αυτό που θα μένει θα είναι ότι η περιφέρεια έχει δυνατότητες να κάνει σοβαρή παρέμβαση, όμως η παρέμβαση αυτή δεν γίνεται διότι δεν τολμάμε να διεκδικήσουμε αυτά που πρέπει να πάρουμε και που μας αναλογούν, και φυσικά αυτό που τελικά μένει ως αποτέλεσμα είναι το 1/4. Εκθέτουμε λοιπόν και θα σταθούμε και λεπτομερέστερα στη συνέχεια. Εμείς θα προχωρήσουμε στην καταψήφιση του οικονομικού προϋπολογισμού για το 2004 ως περιφερειακή παράταξη του 2014, ως περιφερειακή παράταξη της ριζοσπαστικής αριστεράς στην περιφέρεια Αττικής. Δεύτερο στοιχείο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Αξίζει να σημειωθεί, να επισημανθεί, και δεν βλέπω γιατί δεν το λέμε από την αρχή ως τέτοιο, ότι η σύνταξη του προϋπολογισμού της περιφέρειας και η ενδεχόμενη υπερψήφισή του ή όχι, πραγματοποιείται ωστόσο ενώ στη Βουλή δεν έχει κατατεθεί ούτε ψηφιστεί ο προϋπολογισμός της κυβέρνησης, από τον οποίο ακριβώς θα αποσαφηνίζεται
το ύψος των ποσών που θα χορηγηθούν στην τοπική αυτοδιοίκηση και κατά συνέπεια στην περιφέρεια Αττικής. Ουσιαστικά δηλαδή έχουμε στην καλύτερη ένα ευχολόγιο και με τα δραματικά νούμερα που παρουσιάστηκαν ακόμη και εισηγητικά από τον κύριο Περιφερειάρχη. Ένα προϋπολογισμό μετέωρο απολύτως, αναξιόπιστο, στερούμενο επαφής με την πραγματικότητα, αφού συντάσσεται σε εργαστηριακές συνθήκες, σε αντιστοίχηση με μνημονιακές, ταξικές εντολές και πολιτικές και πέραν από την εικόνα που θα έχουμε με την υπερψήφιση του προϋπολογισμού της κυβέρνησης για το 2014 και που θα δώσει, εν πάση περιπτώσει, με σαφήνεια την εικόνα και για μας και γενικότερα για την αυτοδιοίκηση. Επιβεβαίωση της παραπάνω θέσης μας είναι η τελευταία πρόταση στη σύνοψη στο σχέδιο του προϋπολογισμού που λέει έσοδα από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους στη σελίδα 5, που λέει, αναφέρει το συνολικό ποσό που πρέπει να μεταβιβαστεί στους ΚΑΠ της κατηγορίας αυτής, αν έρχεται στο ύψος των 59.755.971,57 ευρώ, το οποίο όμως είναι τα έσοδα αυτής της κατηγορίας, δηλαδή μία από τις δύο βασικές πηγές εσόδων της περιφέρειας και στην ουσία τα τακτικά μοναδικά έσοδά της. Καθώς το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων είναι μη ανιχνεύσιμο, καταλαβαίνω ότι τα πάντα λοιπόν είναι στον αέρα και στην καλή εντός ή εκτός εισαγωγικών διάθεση κυβέρνησης, τροϊκανών συμμάχων και τα λοιπά για την απόδοση αυτών των κονδυλίων. Ο προϋπολογισμός ωστόσο θα μπορούσε να συμβάλλει ενεργητικά και με σχεδιασμό στην ανακούφιση των πληττόμενων συνανθρώπων και συμπολιτών μας και να είναι προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, εάν οι πολιτικές εντολές που έχουν δοθεί όμως για την οργάνωση των αξώνων και των δράσεων και στην περιφέρεια Αττικής ήταν σε άλλο μήκος σχήματος και όχι σε αυτό που σήμερα βλέπουμε ότι προσανατολίζουν και χρωματίζουν τον προϋπολογισμό της περιφέρειας. Ορισμένα στοιχεία σε σχέση με τους οικονομικούς πόρους λόγω καλλικράτη και μνημονιακών πολιτικών που αγγίζουν το 60% στην 7% μας είπε ο κ. Περιφερειάρχης, προφανώς. Το ερώτημα λοιπόν είναι ποιοι θα είναι οι άμεσοι στόχοι πάλης και διεκδίκησης της διοίκησης της περιφέρειας και του Περιφερειακού Συμβουλίου εν ώψη αυτής της κατάρρευσης, της οικονομικής ασφυξίας, της επιτροπίας των κάθε τύπου οικονομικών παρατηρητηρίων κτλ. Ποια είναι τα ελάχιστα στοιχεία αυτοτέλειας που πρέπει να ορθώσει, να αντιπαλέψει με κάθε μορφή, λέω και πάλι, μορφές και ακτιβισμούς και πάσης φύσεως, ας πούμε, ακόμη και συνταγματικές επιταγές και ρυθμίσεις η περιφέρεια. Παραδείγματος χάρη, εμείς έχουμε προτείνει, κάτι ανέφερε ο κύριος Περιφερειάρχης, δεν το κατάλαβα επακριβώς, ίσως το κλείσιμο να το αναφέρει. Στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 27 Αυγούστου του 2013, η παράταξη μας πρότεινε προσφυγή του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής στη δικαιοσύνη, ώστε να καταφανεί η πλήρης αντισυνταγματικότητα του παρατηρίου των ΟΤΑ που επιβλήθη στην αυτοδιοίκηση. Μήπως μπορούμε αυτό να το δούμε λιγάκι πιο συγκεκριμένα τι σημαίνει. Ο προϋπολογισμός της περιφέρειας... Κυρία Κυπριανίδου, έχουμε προσφύγει στη δικαιοσύνη μαζί με την ΚΕΔΕ, δεν το ξέρετε. Ωραία. Όχι, να το λέγαμε αυτό συγκεκριμένα. Όχι, μισό λεπτά κύριε Περιφερειάρχη, γιατί αυτό ήταν δική μας από τον Αύγουστο του 2013 πρόταση. Χαίρομαι να προχωρήσει αυτή η ιστορία και εδώ είμαστε παρέα όλοι μαζί σε αυτό. Ωστόσο, δεν τρέφουμε καμία αυταπάτη. Επ' αυτού, αν δεν είμαστε σταθερά. Μπορούμε να συνεχίσουμε. Αν δεν είμαστε σταθερά σε όλο αυτό το μέτωπο παρόντες με κάθε μορφής τρόπους και τους πολίτες, αγωγούς και συναγωνιστές μας, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε κάτι που να είναι, ας πούμε, επί του πρακτέου υλοποιήσιμο. Λοιπόν, γιατί ο προϋπολογισμός περιφέρειας είναι άμεσα συνυφασμένος με το μεσοπρόθεσμο. Η προβλέψη μας για τη στόχευση δεν είναι άλλη από την ουσιαστική κατάργηση της τοπικής αυτοδιοίκησης και την εγχώρηση υπηρεσιών σε ιδιώτες. Δεν θέλω να κουράσω με νούμερα, ακούστηκαν πολλά. Αποκαλυπτικά σε σχέση με τους ΚΑΠ. Για την περιφέρεια Αττικής και κλείνω. Και η παράταξή μας θα καταθέσει και ένα πολύ πιο αναλυτικό, ολοκληρωμένο και με στοιχεία κείμενο. Το 2011 πήραμε περίπου 50 εκατομμύρια. Το 2012 περίπου 25 εκατομμύρια. Το 2013-17, άντε να φτάσουν 20. Το 2014 το πολύ 17.
Καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, ότι δεν μπορείς να κάνεις ούτε κοινωνική πολιτική, ούτε αναπτυξιακή πολιτική, ούτε πολιτικές ανακούφισης για αυτούς που πλήττονται, τους φτωχοποιημένους συμπολίτες μας, με τέτοια νούμερα. Άρα λοιπόν εμείς καταψηφίζουμε και όσον αφορά το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων για την περιφέρεια Αττικής του 2014 ψηφίζουμε λευκό, γιατί είναι ο προϋπολογισμός και το πρόγραμμα έργων άρρηκτα δεμένα μεταξύ τους. Σε κάποια από αυτά συμφωνούμε στην αναγκαιότητα πραγματοποίησής τους, σε άλλα θεωρούμε ότι είναι εκτός εποχής και αναγκαιότητας και συγκυρίας και ψηφίζουμε λευκό όσον αφορά το πρόγραμμα των έργων. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Δημαράς Γεώργιος. Απαντηθεί τα ερωτήματα για να μπορούμε να τοποθετηθούμε σε αυτά. Θα τοποθετηθούμε όμως στη δευτερολογία της οικολογίας, την περιφέρεια της Αττικής. Έχει την οπτική της βιωσιμότητας για την οικονομία. Έχουμε επισημάνει και στο παρελθόν ότι στην περιφέρεια Αττικής δεν υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός βιωσιμότητας. Παρόλες τις επιατηθέσεις της οικολογίας, ακολουθείτε ως διοίκηση τον ίδιο δρόμο που έχετε μάθει από το παρελθόν. Ακολουθείτε την πεπατημένη. Διαχειρίζεστε τα οικονομικά αλλά και τους διαθέσιμους ανθρώπινους πόρους με τα κριτήρια του παρελθόντος. Να δείξουμε ότι κάνουμε έργα, που μερικά είναι βεβαίως αναγκαία, αλλά και άλλα είναι όπως τα ζητάνε οι Δήμοι, με σχετική αναγκαιότητα. Και πιθανά όμως θα φέρουν και ψήφους στις επόμενες εκλογές. Το κύριο σήμερα είναι πώς αξιοποιούμε με τον καλύτερο τρόπο τα λίγα διαθέσιμα οικονομικά μέσα. Πού επενδύουμε χρήματα, τι έργα επιλέγονται, αν δημιουργούνται διαρκείς θέσεις εργασίας, αν παράγεται, κυρία Βασιλάκου, προϊόν ωφελημότητας. Γιατί το θέμα μπορεί να επενδύεις, να παράγονται προϊόντα τα οποία όμως δεν ωφελούν την κοινωνία, αν θέλετε, και την οικονομία και το ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών. Είναι έξω από οποιαδήποτε λογική βιώσιμου σχεδιασμού και κοινωνικά ακατανόητο να διατίθεται για το έτος 2014 για γήπεδα επαγγελματικού ποδοσφαίρου που τα νέμονται ανώνυμες εταιρείες, η ΠΑΕ, περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ. Συν κάποια άλλα 17,5 εκατομμύρια στη Νέα Σμύρνη και 10 εκατομμύρια στην Κηφισιά και κάποια άλλα ακόμα, πλησιάζουμε τα 60 εκατομμύρια ευρώ. Ερωτώ, σε τι θα αφιληθεί ο ελληνικός λαός της Αττικής, που θα βελτιωθεί η κατάστασή του και η οικονομία από την κατασκευή αυτών των γηπέδων. Ίσα ίσα, ορισμένα από αυτά που θα έχουν και πρόσθετα καταστήματα και θα λειτουργήσουν σε εμπορικά κέντρα, θα λειτουργήσουν ανταγωνιστικά προς τα καταστήματα της γειτονιάς. Είναι εποχή τώρα να πετάμε χρήματα για γήπεδα ποδοσφαίρου. Ερωτώ. Μήπως αυτά τα κονδύλια είναι ακόμα στη λογική και στα πλαίσια του καταδικασμένου πολιτικού περιτυακού συστήματος και της ψηφοθυρίας. Για αυτές τις αποφάσεις έχουμε ευθύνη όλοι. Όλα τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά κυρίως ευθύνη έχει η παράταξη της πλειοψηφίας. Ο Περιφερειάρχης ή οι αντιπεριφερειάρχες που συμμετέχουν στην Εκτελεστική Επιτροπή, που είναι το Υπουργικό Συμβούλιο σε εισαγωγικά της Περιφέρειας, και όσοι ψηφίζουν χωρίς να το ψάχνουν ή από το κακώς νοούμενο παραδοσιακό πατριωτισμό. Και ο πατριωτισμός σε εισαγωγικά. Εάν υπήρχε, κύριε Περιφερειάρχη, διάθεση για πραγματικό σχεδιασμό βιωσιμότητας, θα γίνονταν ουσιαστική διαβούλευση με όλες τις παρατάξεις πριν έρθει εδώ το σχέδιο προϋπολογισμού και θα διαμορφώνονταν με τη συνεργασία εκείνων τουλάχιστον που θέλουν να, και μπορούν να συμμετέχουν σε ένα τέτοιο σχεδιασμό, ώστε πραγματικά να υπάρχει, να είναι ένας προϋπολογισμός που θα εκφράζει από νωρίτερα τις απόψεις των παρατάξεων. Αυτές οι παρατάξεις λοιπόν θα μπορούσαν να συμμετέχουν, που έχουν σαν στόχο την προστασία της ζωής των ανθρώπων σε αρμονία με τη φύση και τις άλλες μορφές ζωής του πλανήτη, για να έχουν ζωή και οι επόμενες γενιές. Αυτό μεταφράζεται στα παρακάτω. Προστασία της φύσης για την αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων, μείωση σπατάλης ενέργειας και σταδιακή απεξάρτηση από τα ορικά καύσιμα, την κοινωνική οικονομία που βοηθάει την κοινωνική συνοχή και δίνει λύσεις δημιουργικής απασχόλησης και διεξόδου από την κρίση. Β' τη δικαιοσύνη στην κοινωνία, με εξασφάλιση ελάχιστου αξιοπρεπούς επιπέδου ζωής για κάθε άνθρωπο. Δεν θα
θα υπήρχαν συμπολίτες μας να κοιμούνται στους δρόμους. Νηστικοί. Εάν γίνονταν δίκαιη κατανομή του πλούτου και διατίθενταν ένα σοβαρό ποσοστό του ΑΕΠ και αντίστοιχα βέβαια των προϋπολογισμών όπως και της περιφέρειας για τους ανήμπορους ανθρώπους που οδηγήθηκαν στο περιθώριο της κοινωνίας. Όταν στον ίδιο χρόνο δισεκατομμύρια ευρώ παράνομο και αφορολόγητο χρήματος γεμίζει τις τράπεζες της Ελβετίας και άλλων φορολογικών παραδείσων. Όταν πανάκριβα κότερα ρυπαίνουν τις θάλασσες και τον αέρα και τα αφεντικά τους απολαμβάνουν κατά κανόνα χρήματα που έβγαλαν με παράνομους τρόπους και εκμεταλλευόμενοι την εργασία των εργαζομένων και των κοινωνικά έντιμων φορολογουμένων πολιτών. Έχει χαρακτηριστικά βιωσιμότητας και κοινωνικής ευαισθησίας ο προγραμματισμός για το 2014. Τι έργα προβλέπονται? Είναι, όπως τα είδαμε, έργα οδοποιίας, συντηρήσεις, αντιπλημμυρικά. Αλλά έργα όμως, αυτά που είπαμε, βιωσιμότητας, είναι ελάχιστα ή και καθόλου. Υπάρχουν ακόμα δράσεις που δεν απαιτούν πολλά χρήματα, αλλά έχουν ωφέλιμο αποτέλεσμα. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Για τη διαφύλαξη της καλής αισθητικής εμφάνισης της πόλης, απαιτείται μηχανισμός που θα επιβάλλει ποινές και πρόστιμα στους παράνομα διαφημιζόμενους στις νησίδες των λεωφόρων, στις ταράτσες των κτηρίων κλπ. Αυτό θα φέρει και έσοδα. Οι απαντήσεις περί σύγχυσης αρμοδιοτήτων κλπ. Δεν μας απαλλάσσει από την ευθύνη. Διεκδικούμε ως περιφέρεια το ρόλο μας για τους πολίτες και την πόλη ή ακολουθούμε πιθανά τη μιζέρικη κεντρική πολιτική που επιβάλλει η κυβέρνηση για μια κουτσουρεμένη, εχμάλωτη αυτοδιοίκηση? Εάν οι Υπουργοί Εσωτερικών είχαν κάνει σε νομαρχίες ή περιφέρειες, ίσως να καταλάβαιναν ή τουλάχιστον θα αντιλαμβάνονταν ότι δεν κινδυνεύει το σύστημα που θέλουν να προστατεύσουν από την αποκέντρωση αρμοδιοτήτων. Η αναπτυγμένη Ευρώπη το έχει καταλάβει και το εφαρμόζει. Πρέπει ως προτεραιότητα να ενισχυθεί ο τομέας της οικονομίας που παράγει τρόφιμα, αγαθά πρώτης ανάγκης και εργαλεία. Τι κάνουμε ως περιφέρεια για τη γεωργία στην Αττική? Τι κάνουμε για τη στήριξη της βιοτεχνίας και άλλων παραγωγικών μονάδων? Θα μου πείτε, όλα αυτά δεν ανήκουν στην περιφέρεια. Ένα μέρος όμως ανήκει στην περιφέρεια. Και η περιφέρεια θα μπορούσε να συμβάλλει σε αυτή τη διαδικασία. Η οικονομία της Αττικής δεν κρατιέται μόνο από το εμπόριο και τις υπηρεσίες. Τι έγινε λοιπόν για την αναβάθμιση του κατεστραμμένου περιβάλλοντος που σχετίζεται μάλιστα με τον τουρισμό και τα έσοδα του κράτους? Η Πεντέλη στέκεται ξεκυλιασμένη από τα νταμάρια και μαυρισμένη από τις πυρκαγιές. Περιμένει από εμάς ένα, όπως και τα άλλα βουνά της Αττικής, ένα πρόγραμμα και σχέδιο αποκατάστασης. Μας απασχολεί αυτό? Επομένως, στα ζητήματα της βιωσιμότητας πρέπει να δούμε τη διατήρηση και την προστασία της καλλιέργειας ημιζ γης, που έχω βάλει το θέμα, υποσχεθήκατε ότι σε ένα μήνα θα συζητηθεί, δεν συζητήθηκε, κύριε Περιφερειάρχη. Τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων, γι' αυτό έκανα το ερώτημα σε σχέση με την υπανάκριση των νερών. Και βεβαίως το πρόγραμμα για λιμνόδεξαμενές κλπ. Υστερεί, νομίζω, 1-2 είναι στο πρόγραμμα. Για την εξοικονόμηση ενέργειας, ομοίως, ελάχιστα κονδύλια. Τι έχουμε κάνει για την ανακύκλωση? Ούτε μία καμπάνια ενημέρωση των πολιτών από ραδιόφωνο και τηλεόραση. Εμείς ως περιφέρεια. Είναι και ένα άλλο θέμα που πρέπει να τονίσουμε. Πόσο προστατεύτηκε και πόσο προστατεύεται ακόμα το δημόσιο χρήμα? Πώς εξασφαλίζεται ο υγιής ανταγωνισμός για να έχουμε λογικά κοστολόγια στα έργα? Διάβασα, ο χρόνος παρακαλώ, έτσι να είναι τουλάχιστον, ίσως και με τις άλλες παρατάξεις. Λοιπόν, κύριε Δημαρά, διάβασα παρακαλώ, λοιπόν, κύριε θα μιλήσετε, θα μιλήσετε. Κύριε Δημαρά, λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν σας, σε ομοειδή έργα, τελειώνω. Λοιπόν, βλέπουμε σε ομοειδή έργα και έχω και συγκεκριμένο κατάλογο εδώ πέρα. Στο 1 έκπτωση 54%, στο άλλο 7%. Μας ενδιαφέρει πραγματικά στους διαγωνισμούς να υπάρχει ανταγωνισμός? Βλέπουμε πώς συμμετέχουν. Μήπως στείνονται οι δουλειές για τα έργα? Και βεβαίως εδώ έχουν φθήνει όλοι. Και αυτοί που νομοθετούν και εμείς που εφαρμόζουμε τους νόμους ή εμείς που δεν προτείνουμε αλλαγή των νόμων. Αναπλάσεις, σε έργα αναπλάσεων βλέπεις 12% το ένα με τις ίδιες τιμές στο ΕΕ. 12% το ένα, 7% το άλλο, ανάπλαση στην οίκια 53% έκπτωση. Ξέρετε, στα 200 εκατομμύρια, αν είχαμε 20% παραπάνω εκπτώσεις, ότι θα είχαμε 40 εκατομμύρια πλεόνασμα.
Ξέρετε ότι οι δαπάνες, όρες και αμοιβές και εξόδων εδώ των Περιφερειακών Συμβούλων δεν φτάνουν στις 500.000. Μόνο από ένα έργο θα μπορούσαν να έχουμε μεγαλύτερη έκπτωση 2, 3, 4 εκατομμύρια ευρώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Δημαρά. Κύριε Δημαρά, κύριε Δημαρά, έχει τελειώσει ο χρόνος σας πολύ ώρα. Έχω να κάνω μια πρόταση. Κάντε την πρόταση. Πατήστε το κουμπάκι. Πατήστε το κουμπάκι, παρακαλώ. Επειδή ζητήθηκε να κάνουμε και προτάσεις, κάνουμε μια συγκεκριμένη πρόταση. Να αφηρηθούν από τον προϋπολογισμό τα κονδύλια για την αναβάθμιση του γηπέδου του Παναθηναϊκού, για το γήπεδο του Εθνικού Πειραιός, για το γήπεδο της ΑΕΚ, και από αυτά τα 29,5 εκατομμύρια να δοθούν στους αντίστοιχους δήμους από 2 εκατομμύρια για αγορά χώρων και κατασκευή μικρών γηπέδων μπάσκετ στις γειτονιές για τα παιδιά. Τα υπόλοιπα 23,5 εκατομμύρια να διατεθούν και να προσθεθούν στα σχετικά κονδύλια για τη σύντηση και στέγαση των πολιτών που έχουν ανάγκη. Τέλος, θέλω να πω ότι να προσθεθούν στα κονδύλια που διατίθεται. Κύριε Βασιλάκου, τέλος θέλω να πω ότι όπως καταλαβαίνετε τον προϋπολογισμό εμείς δεν μπορούμε να τον ψηφίσουμε. Για τα έργα θα εκτιμήσουμε αν θα γίνει και δεκτή η τροπολογία μας και θα αποφασίσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Δημαρά. Η κυρία Βασιλάκου είναι έτοιμη να απαντήσει σε ερωτήσεις ή όχι? Είστε έτοιμοι? Μερία, πράγματι αυτά είναι τα απολογιστικά στοιχεία τα οποία εμείς εδώ στο Περιφερειακό Συμβούλιο ψηφίσαμε και αυτά είναι τα κειμενικά. Η άλλη κατάσταση που δείχνει μία διαφορά πράγματι ενός εκατομμυρίου βγαίνει από τη μηχανοργάνωση, δεν ελέγχθηκε στα απολογιστικά γιατί κάναμε αλλαγές αρκετές με το 0,1 σε 0,1 με βάση 0,0 από το ΑΒ στο 0,1 στο 0,2 και επομένως κάτι ξέφυγε. Θα πάρετε και απάντηση γραπτός, γιατί πράγματι είναι στοιχείο το οποίο χρειάζεται να το διερευνήσουμε. Το αντικειμενικό θα ξέρετε είναι αυτό που περιγράφεται στη σελίδα και είναι 13 εκατομμύρια. Για τον κύριο Γαλανό θα ήθελα να το πω ότι πάρα πολλές φορές από τούτο βήμα ο Περιφερειάρχης Αττικής τόνισε ότι πράγματι τα έργα καθυστέρησαν να πληρωθούν γιατί είχαμε ένα πρόβλημα με το εργολαβικό όφελος το 18% και 28%. Να μην το επαναφέρω εγώ εδώ. Εμείς έχουμε προβλέψει ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα απορροφήσουμε πάνω από 50 εκατομμύρια. Προσπαθούμε, ήδη άνοιξε το πεδίο και μπορώ να σας πω από τον Αύγουστο έχουμε συνεχείς πληρωμές έργων που περατώνονται ή οι ανακεφαλητικοί πίνακες έρχονται. Και η δαπάνη, αυτό που υποχρεούμαστε εμείς να κάνουμε είναι και με βάση νέα εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών ότι ένα μήνα τουλάχιστον πρέπει να φτάσουμε στις πληρωμές όλων των δαπανών της Περιφέρειας Αττικής. Δηλαδή δεν μπορούμε πλέον να λέμε ληξιπρόθεσμα. Ληξιπρόθεσμα ήταν οι μεταφορές των παιδιών και αυτό οφείλονταν στην επιχορήγηση του Υπουργείου. Δεν ήταν κάτι δικό μας, ήταν μεταβιβαζόμενες δαπάνες. Όταν μας έδωναν, εμείς προχωρούσαμε στις πληρωμές των μεταφορών. Δεν είναι τόσα πολλά τα εκατομμύρια που οφείλει η Περιφέρεια Αττικής. Είναι δεδομένα, ξέρετε ότι έρχεται κάθε τρίμηνο η πορεία του προπολογισμού και οφείλεται να συγκρίνεται με αυτά τα στοιχεία. Κάθε τρίμηνο, τώρα την επόμενη συνδρίαση, θα έχετε στα χέρια σας απολογιστικά στοιχεία του προπολογισμού. Όπως, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι και η στοχοθεσία που έχετε στα χέρια σας και που αποτελεί στο κομμάτι του προπολογισμού, αναπόσπαστο στο κομμάτι του προπολογισμού, περιγράφει για κάθε μήνα τα έσοδα και για κάθε μήνα τα έξοδα του 2014. Και αυτά προσδιορίζονται μέσα από νόμους και υπουργικές αποφάσεις.